Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, προειδοποίησε τη Δύση πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, ο οποίος θα είναι πυρηνικός και καταστροφικός. Ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος σημαίνει πως ρωσικές και ανατοϊκές, άρα και αμερικανικές δυνάμεις, θα συγκρουστούν απευθείας μεταξύ τους, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση αντιπροσώπων, και αυτές οι συγκρούσεις θα οδηγήσουν σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Για άλλη μια φορά, ανώτατος Ρώσος αξιωματούχος επαναφέρει το ζήτημα πιθανής χρήσης πυρηνικών όπλων, εάν τα πράγματα συνεχίσουν να οδεύουν προς κλιμάκωση. Η Ρωσία, στο επίσημο πυρηνικό της δόγμα, θεωρεί εκ των νου κάνευ τη χρήση πυρηνικών όπλων στην περίπτωση που υπάρξει απειλή για την εθνική της υπόσταση. Ο Σεργέι Λαυρόφ υπενθύμησε άλλωστε πρόσφατη δήλωση του πρόεδρου των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Biden, είναι ένας έμπειρος άνθρωπος και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η μόνη εναλλακτική στις κυρώσεις είναι ο παγκόσμιος πόλεμος. Ο ίδιος επανέλαβε πως η χώρα του δεν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.